Έκρηξη τιμών διαρκείας προβλέπει η Κομισιόν στην Ελλάδα, καθώς εκτιμά ότι ο φετινός πληθωρισμός θα είναι σχεδόν πενταπλάσιος σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Φέτος θα αυξηθεί στο 3,1% αντί του 0,8% που εκτιμά η ελληνική κυβέρνηση. Τα βλέπει ο κόσμος και έχει παραμιλάει. Κάθε μέρα άλλο. Μπροστά στο ισχυρό κύμα της ακρίβειας, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη διανομή ενός έκτακτου επιδόματος με συγκεκριμένα κριτήρια, το οποίο θα δοθεί σε ευάλωτα νοικοκυριά για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων σε τρόφιμα και ρεύμα, καθώς μπαίνει στο σιρτάρι σκέψη για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ή του ΦΠΑ, όπως το απέκλεισαν και οι Βρυξέλλες. Το πακέτο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από τη μεγαλύτερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας που δημιουργεί νέο δημοσιονομικό χώρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία έτρεξε το 2021 με ρυθμό 8,5% αντί του 6,9% που περιλαμβάνεται στον ελληνικό προϋπολογισμό. Η ακρίβεια αναδεικνύεται ο νούμερο ένα πονοκέφαλος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, κάτι που έχει δημιουργήσει και νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης. Εάν τα 43 δις τα οποία μοιράστηκαν στον καιρό της πανδημίας ήταν λεφτά που πήγανε σε ημέτερους, λυπάμαι για την άποψη του κυρίου Τσίπρα και των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτά πήγαν στην ελληνική κοινωνία. Έχει ακολουθήσει έναν δρόμο ο οποίος μεταφράζεται σε απευθείας αναθέσεις 5 δισεκατομμυρίων, καθεστωτικές πρακτικές όπως είπατε και εσείς, μοιράζοντας χρήματα σε ημετέρους για να την αποθεώνουν. Πρώτα βλέπει το πρόβλημα και μετά το λύνει με ασπιρίνε. Ενώ θα έπρεπε αυτά τα χρήματα να επενδύονται και στο επίπεδο της κοινωνικής δικαιοσύνης, να αντιμετωπίσουν δηλαδή την ακρίβεια, τα εισοδήματα. Στο οικονομικό επιτελείο έχει σημάνει πάντως συναγερμός για τα έσοδα Ιανουαρίου, που σύμφωνα με πληροφορίες παρουσιάζουν υστέρηση από το στόχο, κάτι που θα αποτυπωθεί και στα επίσημα στοιχεία την επόμενη εβδομάδα.